Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα Δεν έχετε κουραστεί να το λέω έτσι Μήπως πρέπει να το πω κάπως διαφορετικά Κούρασα Γιάννη Όχι Λοιπόν παιδιά μου ελπίζω να είστε καλά Να περάσετε μια... να έχετε μια ωραία εβδομάδα Εμείς είχαμε μια πολύ επικοδομητική εβδομάδα Ετοιμάζουμε ένα υποπρότζεκτ στην Μπούκλα αν είδατε story που θα βγει συντόμω, ε, αν καταλάβετε έχει να κάνει με ε, σαν δεύτερο επεισόδιο της εβδομάδας, όχι κάθε εβδομάδα, αλλά θα σας πω πώς θα είναι το, το φορμά. Έλα μπουμπού! Έχουμε και τη μαρμελάδα εδώ πέρα. Guest, guest, star, guest star. Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσω, θέλω να σα πω ότι τι μου, τι μου συνέβη αυτήν την εβδομάδα, παιδιά. Τι μου συνέβη. Όσο γνωστόν, εγώ μένω εδώ ένα Αθήνα. Okay. Και στο σπίτι που μένω, που είναι του κολλητού του αδελφού μου, θέλει να το πουλήσει ο άνθρωπο. Ε, πολύ καλά κάνει, θέλει να το πουλήσει. Οπότε έφερε κάποιου υποψήφου αγοραστέ να δουν το σπίτι. <laughs> Μια χαρά. Προφανώ εγώ δεν είμαι τι πρόβλημα να έχω, είμαστε εδώ με τη μαρμελαδίτσα. Ήρθανε 11 το πρωί, δεν μου είπε, δεν μου είπε ο, ο Γιάννη ότι θα είμαστε εδώ πέρα 8 άτομα. Λοιπόν, ήμουν εγώ ο Γιάννη και άλλοι 6. Έρχονται εδώ πέρα, μπαίνανε ένα-ένα, είναι σαν του Μόντι Πάιθον, δεν είναι ένα-ένα. Λοιπόν, και έρχεται, ήταν οι Κυπραίοι. Και ε, ε, μπαίνουμε επειδή μέσα στο σπίτι. Εγώ ευτυχώ είχα πάρει ποπόδια, γιατί ξέρετε πώ υποχόντρια είμαι με το θέμα των χαλιών, δεν θέλω να πατάνε. Μια αυτή μου πατάνε, έχω πάρει την καρδιά και μου τη βαράνε. Είχα φέρει ποπόδια, του είχα βάλει όλου του ποπόδια. Με το που μπαίνουν όλοι στο σπίτι, και οι, οι έξι. Σαν ανέκδοτο είναι αυτό. Έρχεται με, δεν μου λένε καν καλησπέρα, καλημέρα, τίποτα. Έρχεται, η τύπησα και μου λέει: Έχει κάποιο πρόβλημα το σπίτι. Βρε μου, θα σου πω εγώ αν έχει πρόβλημα το σπίτι, που είναι ο ιδιοκτήτη μπροστά και δεν, δεν γνωρίζει καν εμένα μπροστά σε όλου. Έρχεσαι και μου λε να σε ακούνε οι άλλοι. Έχει κάποιο πρόβλημα το σπίτι. Είστε, πάρε με μετά από το χέρι πιο εκεί, να σου πω αν έχει κάποιο πρόβλημα το σπίτι. No sense. Λέω εγώ, με κοιτούσε ο Γιάννη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα το σπίτι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ε, κάθε βιβλίο βλέπουν από εδώ, βλέπουν από εκεί, κοιτάζουν. Ε, κάτι λένε για τον καναπέ, πιανούν καναπέ. Μου λέει η Άλλη, η τηλεόραση είναι δική σου. Λέω, Ναι, είναι η δική μου. Τώρα. Τι θυμάμαι, το θυμάμαι. Και όλα είχα, είχα σπάσει το πόδι μου όταν ήρθε η τηλεόραση. Λέει, Δεν θα μα την αφήσει για δωράκι. Λέω, δωράκι για πράγμα, για το νέο σα το σπίτι. Λέω, Τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Λέω, Δεν, δεν νομίζω, αλλά θα την πάρω. Ωραία, ωραία. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα στον μπάγκο να περιμένω να φύγουν και έρχεται μια από του έξι και μου λέει, ε, Εσύ τώρα, πότε μπορεί να φύγει. <laughs> Αύριο λέω, Θα πάρω τη μαρμελάδα και την τηλεόραση και θα ξαφανιστούμε. Ναι, έτσι μου λέει, Γιατί εμεί πρέπει να ξέρουμε πόσο άμεσα μπορεί να φύγει εσύ. Τη λέω εγώ. Εντάξει, αν το πάρουμε νομικά. Όχι, μου λέει, δεν μπορούμε να το πάρουμε νομικά, γιατί εσύ εδώ πέρα δεν έχει συμβόλο, Όλα τα ήξερε. Εγώ δεν γιατί είναι του κολλητού του αδελφού μου το σπίτι και δεν έχω συμβόλο. Και λέω, οκ, okay, δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα, αν το πάρουμε πολύ. Δεν, δεν σε καλύπτει ο νόμο όμω. Επίθεση. Full attack. Μου λέει, αν εγώ σου πω αύριο, εσύ μπορεί να φύγει αύριο. Λέω, εντάξει, θα φύγω αύριο. Θα κάνω μια μετακόμιση σε μια μέρα. Πείτε μου λίγο, τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Εσεί που είστε ιδιοκτήτε ή θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι, εν πάση περιπτώσει, λίγη ανθρωπιά δεν βλάπτει. Ε, δηλαδή αυτοποίησει ότι να είναι γιατί δεν ρωτά τον νικάρι σε πόσο καιρό θα. θα αν μπορεί να φύγει αύριο. Πιάνει τον ιδιοκτήτη ή αυτό σου που σου λέει το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, και το ρωτά. Μπροκολόκο. Το κορίτσι μέσα σε πόσο καιρό μπορεί να φύγει. Εμεί θέλουμε να μπούμε άμεσα. Μηδέν. Brain not found. Παράνοια. Έχω άδικο. Πε, Ναι, Γιάννη, έχω άδικο. Αν είναι δυνατό, παιδί, τι μου συνέβη. Αρχέ τη εβδομάδα κιόλα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. δηλαδή, τα λέω και για stand-up είναι αυτό το πράγμα. Στα διάλα. Λοιπόν, θέλω, θέλω παιδιά, ε, δεν ξέρω αν είδατε τη συγκέντρωση που έγινε με τον Άντρου Τέιτ. Εποπία. Εποπία. Βέβαια, βέβαια, για, είτε αναρωτιέστε, γιατί πήγανε κάποιοι στην, στην κηδεία του Βασιλέω, του Τέο, του πρώην, του επόμενου, δεν με ενδιαφέρει ο τίτλο. Εδώ κάποιοι πήγαν, συγκέντρωσαν υπέρ του Άντρου Τέιτ του μπαστροπού. Και εσεί αναρωτιέστε, αυτό θα έπρεπε να σα υποψιάζει περισσότερο για το πόσο κατάπααι ο κόσμο. Και πριν σα πω κάτι, τι στο διάλογο ζητούσανε αυτά τα παιδιά. Τι, 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 τι στι μάνα σου ζητά από το ελληνικό κράτο για τον Άντριο Τέιντ, μπορούσα να μου εξηγήσει. Πε μου, τι ζητά. Δεν είναι εδώ πέρα φυλακισμένο. Να πω για τον Κουφοντίνα. Δεν θα τα βγαίνει και για 17 Νοεμβρίου, το, 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 το καταλαβαίνω. Είναι φυλακισμένο εδώ. Ο Άντριο Τέιντ όμω είναι στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία δεν είναι. Έχει κάπου εκεί, μπάλκαντ. Ε, τι στι μάνα. Αν και μπορώ να πω ότι ο Andrew Τέιτ έχει πλασάρει πάρα πολύ αυτό το brand του. Δηλαδή το έχει παίξει πάρα πολύ έξυπνα για να καταφέρει να κάνει αυτό που κάνει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ο τύπο είναι εγκληματία. Θα μου πει, δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα ανθρώπου που διαδηλώνουν για του εγκληματίε. Προφανώ και έχουμε. Μόλι είπα για τον Κουφοντίν. <laughs> <laughs> Παρέβαση Ρουβίκορα στο σπίτι μου αύριο. <laughs> Γκαζάκι μου. <laughs> Έτσι, θα έλεγα, θα μου λένε τα θέλε. Τα θέλε και τα άπαδε, είναι φελίτσα. οπότε λοιπόν, θα φύγω από αυτό το τέτοιο και θα πάω παιδιά σε μια είδηση. Θα σα πω στα βυζιά. Τα βυζιά τα θα πέσουν κάτω. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Ξυλόκαστρου. Ή Ξυλοκάστρου, Ξυλοκάστρου, κατεβαίνε τον. Λοιπόν, τι έγινε, ήταν η γυναίκα πάνω στη σκουπιδιάρα και μάζευε. Πάνω κάτω, δεν ξέρω, έβαζε τον. Κάπου ήταν. Ε, περνάει αμάξι Διερχόμενο και την σκοτώνει. Δυστύχημα κανονικό. Και όπω ήταν φυσικό, οι άνθρωποι του Δήμου και όλων των Δήμων τη Ελλάδα διαμαρτυρήθηκαν, οργανώθηκε πανελλαδική απεργία των εργαζομένων όλων των Δήμων και πάρα πολύ καλά έκαναν, διότι ο ΚΟΚ δεν εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. Φυσικό. Αλλά όχι μόνο αυτό, έγινε και συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασία. Και εκεί κάπου εγώ αναρωτιέμαι, γιατί πήγαν στο Υπουργείο Εργασία, Δεν θα έπρεπε να πάνε. Στο, στο Υπουργείο Μεταφορών ή στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Κώδικου κυκλοφορία. Κυκλοφορίας Αναρω, α, η, αναρωτήθη αλλά παιδιά πού να πάει ο νους μου σε αυτό που πραγματικά συνέβη διότι, για, για να ακούσουμε λίγο για να ακούσουμε παρακαλώ τελικά μάθαμε ότι ο Δήμος ε, Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης απασχολούσε με μαύρα χρήματα χωρί συμβάσει ανασφάλιστου τους ανθρώπους αυτούς. Γίνεται κύριε Μητρόπουλε, <laughs> γίνεται αυτό το πράγμα. Α, γίνεται κύριε και κύριοι, γίνεται, γίνεται. Πώς γίνεται δεν ξέρω αλλά γίνεται. Ήταν ανασφάλιστη η γυναίκα που σκοτώθηκε. Θέλω λίγο να το πούμε πολλές φορές για να το καταλάβουμε. Δημοτική υπάλληλος στο Δήμο Ξυλοκάστρου, Ξυλοκάστρου, πώς το μυαλό λέγεται, καταρχάς χαρακτήρια στο Δήμαρχο Ξυλοκάστρου, ε, έπος. Πώς, πώς γίνεται το έπος, ε, μπρα... μπράβο, 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 Ήταν ανασφάλιστη. Πείτε μου πώ γίνεται αυτό. Και πώ γίνεται να τη βγάλει ο Δήμαρχο καθαρή. Διότι, από ό,τι διάβασα, έφαγε ο Δήμο ένα πρόστιμο γύρω στι 10.000 επειδή δεν την είχε περάσει την εργάνη. Αλλά ο δήμαρχος, τίποτα. Καμία ποινική δίωξη το τον Δήμαρχο. Είναι αυτό τώρα σωστό. Και πώ πληρωνόταν αυτή η γυναίκα. Μαύρα. Έχει, έχει, έχουν τα Δημαρχία τη Ελλάδα μαύρο ταμείο. Δεν ξέρω τα καλά μα. Κορδευόμαστε. Είμαστε εδώ πέρα. Κολλά Τι ωραία. Ε, πού ζούμε. Έχει μαύρο βιβλίο. Πείτε μου, πείτε μου πώς, πώς αυτή η γυναίκα. Τη στάδινε κασέρι εκεί πέρα, πάνω στον πάγκο. Δεν μπορεί αυτό να τελειώσει με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και τον Δήμαρχο, λαλαλά. Λα. Ή, ο, αν, αν, δεν είναι η ευθύνη του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, αυτό που κάνει προσλήψει, δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο καθαριότητα. Το πούμε το, καθαριότητα του, 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 το, 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 το Δημαρχείου Ξυλοκάστρου. Κάποιο πρέπει να, 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 να ποι, ποινικά, να καθαιρεθεί κατευθείαν. Δηλαδή, πραγματικά ξε... γίνεται ένα έγκλημα στην Ελλάδα. Και δεν, δεν, οι ευθύνε δεν αποδίδονται, ρε, φίλε. Έχουμε τον Μπάτσε που είναι ακόμα βουλευτή. <Κι> είναι ακόμα βουλευτή. Και ο άλλο, πώ τον λέγανε, τον άλλον που επίση έκανε. Δεν δε θυμάμαι το όνομά του. Θέμη. Θέμη, δεν θυμάμαι. Το είχαμε πει σε προηγούμενο τέτοιο. Και στα πλαίσια αυτού θέλω να σα πω, εδώ και πάρα πολλού μήνε έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν έβρισκα ποτέ κατάλληλη ευκαιρία να σα το πω, για την υπόθεση τη Μυρτού. Η παπαδομιχελάκη, Παπαδομιχελάκη, πριν 12 χρόνια, αν θυμάστε, στην Πάρο, είχε πέσει θύμα βαριά σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από έναν παράνομο μετανάστη Πακι, πακιστανική ηθαγένεια. Ε, και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να μείνει καθολικά ανάπηρη, πέρα από το ψυχικό τραύμα αυτό τη προκάλεσε. Και τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα. Ε, ε, οι γονεί τη, εκπροσωπώντα αυτήν, whatever. Έκαναν μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου περιαστικής ευθύνη, ζητώντα αποζημίωση επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν προέβη στην απέλαση του παρανόμου μετανάστη. Δηλαδή, σου λέει, εσύ ελληνικό κράτο είχε την υποχρέωση ω όφιλε να απελάσει αυτόν τον παράνομο μετανάστη, ο οποίο δυνητικά ήταν. Πώ το λένε,. Εμ, Δυνητικά εγκληματία, ότι ήταν παράνομο και θα μπορούσε να παρανομήσει, όπω και έγινε. Και επειδή είχε υποχρέωση την οποία δεν την πραγματοποίησε, φταί και ζητάω εγώ χρήματα. Παιδιά, αυτό στο νομικό κόσμο συγκλώνει όλο τον νομικό κόσμο. Διότι, πώ να σα το πω, όταν έχει μία παράνομη ενέργεια και ένα αποτέλεσμα, πρέπει να βρει αυτό το σύνδεσμο που συνδέει το πα... την παράνομη ενέργεια με το αποτέλεσμα. Αυτό λέγεται τη όδη συνάφεια. Π.χ. εγώ χτυπάω το Γιάννη και ο Γιάννη μένει. Brain damage. <laughs> δηλαδή, το χτύπημά μου και η εγκεφαλική βλάβη που θα αφήσω εγώ στο Γιάννη έχει αιτιόδη συνάφεια. Δηλαδή, από το χτύπημά μου προήλθε η. πως λέγεται, εγκεφαλική βλάβη του Γιάννη. Τώρα, εδώ πέρα, κάτσε τους το σκεφτεί. Ο, ο Πακιστανός βίασε την Μυρτό και από το βιασμό προήλθε η αναπηρία. Τι δέχτηκε το δικαστήριο όμως σαν να στρέτσαρε αυτή την αιτιώδη συνάφεια, αυτό το σύνδεσμο μεταξύ των πράξεων, και σου λέει και η παράνομη. Και, η, και, 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 το γεγονό ότι δεν επέλασε όσο όφελο το ελληνικό δημόσιο, οδήγησε και αυτό στο να καταστεί η μυρτό ανάπηρη. Είναι πολύ. Προχώ, προχώ. θα, Είναι... θα σας πω τι, 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 τι γίνεται. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεχόμαστε ότι το γεγονό που θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα, που σας είπα, εγώ χτύπησα το Γιάννη και αυτό σε κεφαλική βλάβη, να, να ναι, την, την, την ε, πρόσφορη αιτία. Πρόσφορη αιτία σημαίνει ότι από όλα τα εξωτερικά ρεθίσματα, να το πούμε, αυτό με βάση τα διδάγματα τη της πείρα και με βάση την κοινή λογική μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Το δικαστήριο εδώ δέχτηκε τη θεωρία του, του ισοδυνάμου των όρων. Έτσι λέγεται, ότι όλοι οι όροι όλες οι περιστάσεις συνέβησαν στο να καταστεί η Μυρτό ανάπηρη. Ενώ με την θεωρία της πρόσφορης αιτία μόνο ο βιασμός την κατέστησε ανάπηρη, γιατί το να μην απελάσεις κάποιον, δεν σημαίνει, δηλαδή με βάση την κοινή λογική τι λες, αν δεν σε απελάσω θα, θα χτυπήσεις, αυτό είναι παίζεται. Ενώ με τη θεωρία που δέχτηκε το δικαστήριο σημαίνει ότι όλοι οι όροι μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά, όπως έλεγε και ένας καθηγητή. Μέχρι τώρα, όλα τα δικαστήρια Πέριπταν αυτή τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, γιατί αν το πάρουμε έτσι, είναι πάρα πολύ αυστηρή και συνεπή και αν το εφαρμόσουμε, μπορεί να μα οδηγήσει ότι τελικά για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο αυτά είναι ο Δαν και Εύα. Καταλάβατε, γιατί το πα πίσω-πίσω-πίσω-πίσω πίσω, για να βρει ποιο εν τέλει ήταν ο πρώτο όρο που οδήγησε στο να γίνουν όλα αυτά. Είναι πολύ επικίνδυνο γενικότερα, αλλά και επίση πολύ ριζοσπαστικό. Ε, υπάρχουν υπέρ αυτή τη άποψη και κατά. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμω και ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση για την οικογένεια τη Μυρτού. Και ήθελα να το γνωρίζετε και αυτό, γιατί στο παράδειγμα, με την καθαρίστρια, μπορεί άνετα να, η οικογένειά τη να κάνει αγωγή στο ελληνικό δημόσιο πέρα από το εργατικό ατύχημα. Και ότι ε, παρανόμω την είχε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά τέλο πάντων, ε, το είπαμε αφορμή αυτό. Ελπίζω να ήταν κάτι που σα άρεσε. Αν δεν σα άρεσε, στείλτε μου και πείτε το. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάω σε μια άλλη είδηση, κυρίε και κύριοι. Δεν ξέρω τι την ακούσατε. Πολλά νομικά πέσανε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. πέρα, εγώ σα έχω το μάθημα. Εδώ μάθημα κάνουμε, εδώ παράδοση έχω. Ήθελα να γίνω καθηγήτρια πανεπιστημίου. Δεν πειράζει. Έγινε podcast. Και αυτό καλό είναι, λοιπόν. <laughs> Αν ακούσατε, θέλει να περάσει η κυβέρνηση μία αρρύθμιση στην οποία ουσιαστικά να μπλοκάρει την είσοδο του Κασιδιάρη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο την είδηση. Φραγμό στην κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη και καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση στι επικείμενε εκλογέ, ετοιμάζεται να βάλει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να σα πω παιδιά προλεγόμενα ότι όταν κάποιο θέλει να κάνει ένα κόμμα, πρέπει να γράψει σε ένα χαρτί τι αρχέ αυτού του κόμματο. Εγώ, π.χ., θέλω σκοπό αυτού του κόμματο να έχουν όλοι τι μπούκλε. Τέλο πάντων. Πέρα από όλα αυτά, αυτό ο σκοπό του κόμματο που θα κάνω εγώ. Λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 29, ότι οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματο. Όλα τα κόμματα πρέπει να καταθέσουν μία δήλωση λοιπόν στον Ισαγγελέα του Αρίου Πάγου, που θα λέει ότι το κόμμα μα και οι Ισαγγελέε εξυπηρετεί το Δημοκρατικό Πολίτεύμα. Τι Δημοκρατία, βρε παιδί. Οκ. Και εδώ αρχίζει μία συζήτηση με το αν μπορεί κάποιο να παγορεύσει το, να... το πολιτικό κόμμα. Δηλαδή, αν το Σύνταγμα μπορεί να παγορεύσει ένα πολιτικό κόμμα. Υπάρχουν οι υπέρ, υπάρχουν οι κατά. Κατά την δικιά μου άποψη, δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά και ιστορικά έχει αποδειχθεί μάταιη. Σα θυμίζω και θα το πούμε και ε, σε λίγο, ότι η Χούντα κατήργησε το ΚΚΕ. Είπε ότι η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, του ΕΑΜ, ΕΑ, η Εθνική Αλληλεγγύη. <coughs> Πώ έλεγε, προπαρασκευάσαντα και ενεργούντα την κατά την ακαιρεότητο τη χώρα μα προδοτική να αντρασύντα Διαλύοντα έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέμε. Άρθρο 1 ήταν και αυτό κιόλα. Αυτά, το να απαγορεύσει ένα πολιτικό κόμμα, μα θυμίζει εποχέ δικτατορία. Πέρα από αυτό τώρα, είτε δεχτούμε ότι μπορεί να το κάνει, είτε δεχτούμε ότι δεν μπορεί να το κάνει, γιατί υπάρχουν και νομικοί οι οποίοι λένε ότι μπορεί να απαγορεύσεις ένα κόμμα. Τώρα είναι πολύ τεχνικές λεπτομέρειες πώς μπορείς να τα απαγορεύσεις. Να πούμε ότι... Θα πούμε ποιο είναι το πρόβλημα, να ακούσουμε τι λέει η αντιπολίτευση για αυτή τη διάταξη που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, την οποία θέλει να την περάσει με βρία αποδοχή, να περάσει από όλα τα κόμματα, γιατί σου λέει είναι κάτι που δεν σα είπα όμω τι ακριβώ θέλει να λέει αυτή. Αυτή η ρύθμιση, παιδιά, θέλει να κάπω να, να, το στρώσουν έτσι ώστε να μην χρησιμοποιήσει ποιοι, ποιοι ο Κασιδιάρη έναν αχυρά για να κάνει τι ενεργέ του. Δηλαδή, εκτό από τον αρχηγό του κόμματο που ελέγχεται για το αν έχει καταδικαστεί, μα, 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 μου, να ελέγχονται και όλα τα μέλη, Κουλ cool. και κάπω να το κάνουν, δεν έχουν. Δηλαδή, τώρα εμεί γράφουμε Κυριακή. Μπορεί αύριο Δευτέρα να, μην... να ανακοινώσουν πώ θα το κάνουν. Μπορεί να το ανακοινώσουν και εμεί την Τρίτη που θα βγει αυτό να είμαστε λίγο πίσω από τι εξελίξει. Οπότε να ξέρετε. Αν ακούσετε κάτι που δεν ισχύει, σημαίνει ότι το γράψαμε Κυριακή γι' αυτό. Λοιπόν, τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Εμεί θα ακούσουμε τον Νίκο Φιλ του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλήμονο. Αλλά το λέει και το ΠΑΣΟΚ, το λέει και το ΚΚΕ. Για να ακούσουμε τι προτείνει ο Νίκο Φιλ στον Παύλο τον Τζίμα. Εμεί θέλουμε να αρχέ. Υπάρχουν αρχέ με βάση το Σύνταγμα, να είναι συμβατέ με το Σύνταγμα και να είναι ρητή η αναφορά ότι το μέτρο αυτό αφορά εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση. Λοιπόν, λέει για, για ναζιστικέ εγκληματικέ οργανώσει. Καταρχά, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω ότι αν είναι μια ακροαιριστερή εγκληματική οργάνωση, μπορεί να μπει κανονικά στη Βουλή. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μα, το, 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 το ναζιστικό. Δεν, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θέλουν να έρθει π.χ. αύριο μεθαύριο 17 Νοέμβρη και να μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Αυτό είναι οι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πέρα από το δικηγόρο του διαβόλου. Όμω, ούτω ή άλλω, ακόμα και να είναι έτσι, όπω και να είναι, δεν μα ενδιαφέρει. Καθαρά νομικά να το δούμε. Δεν μπορεί να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση που να κάνει μνήα στην ναζιστική ιδεολογία, γιατί είναι μια πρόταση που ανοίγει μια εξαιρετικά επικίνδυνη πόρτα για την ιδεολογικοποίηση των προποθέσεων συμμετοχή των κομμάτων στι εκλογέ. Και όπω είπαμε, ξυπνάει μνήμε άλλων εποχών. Αυτά τα κάνανε στη Χούντα που είχαν καταργήσει το ΚΚΕ γιατί για κάποιου το ΚΚΕ βάλει κατά τη δημοκρατία. Ο Τζίμερο το λέει αυτό, ο Μπογδάνο. Αλλά ποιο θα το κρίνει αυτό. Μπορεί να κρίνει εκ του προημείου ότι το ΚΚΕ είναι κατά τη δημοκρατία και να το απαγορεύσει να μπει στη Βουλή. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, παιδιά. Είναι αλλού, πάμε σε άλλα καθεστώτα. Τζιζ. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να λέμε: Όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τζιζ. Τζιζ αυτή τη ρύθμιση. Και αυτό που σα λέω: Του το είπε και ο κύριο Τσίμα στον Νίκο Φίλη. Και τι απάντησε ο κύριο Φίλη. Που, που, που έχει και μια νομική βάση ότι εάν ας πούμε η διατύπωση της, της ρύθμιση ήταν ε, με ένα τρόπο που να αποκλείσει συγκεκριμένα τα νεοναζιστικά κόμματα θα ήταν άσφαιρη διότι οι Κασιδιαρέοι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως νεοναζιστές ε, και συνεπώς θα, είναι, θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να σταθεί ε, <ρχε> και να μπορώ, εφαρμοστεί oh μια τέτοια ρύθμιση φωτογραφική. <ρχε> μια εγκληματική ναζική οργάνωση. Λοιπόν, να σας πω ότι η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι ότι η Χρυσή δεν καταδικάστηκε παιδιά, η Χρυσή Αυγή στο ποινικό δικαστήριο. Κατηγορούμενοι είναι τα, πρόσωπα. Δεν μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο, μια εταιρεία π.χ., μια οργάνωση. Είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ και εσύ. Στη δίκη τη Χρυσή Αυγή καταδικάστηκαν τα πρόσωπα για εγκληματική οργάνωση. Και όχι για και εγκληματική οργάνωση, για εγκληματική οργάνωση. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί έχει και πολύ λογικό, έχει καθιερωθεί στην κοινή γνώμη ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Αλλά το νομικό κομμάτι είναι ότι δεν μπορεί να καταδικάσει ένα κόμμα. Γιατί αν μπορούσε να καταδικάσει ένα κόμμα, τότε όλα τα μέλη τη Χρυσή Αυγή από όλη την Ελλάδα θα τα πηγαίναν αυτόφορο. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Πολύ νομικά στεγνά. Και τον ρωτάει ο Παύλος, ο Οτσίμο στον Νικότο Φίλη, ποια είναι η δική σα πρόταση για αυτή την νέα ρύθμιση, γιατί λέω ΣΥΡΙΖΑ, εμεί δεν θέλουμε αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, θέλουμε κάτι δικό μα. Ποιο είναι αυτό το δικό σα, να, το, να, το, να, το, να το ακούσουμε. Πείτε, πείτε κι εσεί. Άρα η, η προϋπόθεση ας πούμε της δικής σας συμφωνίας είναι αυτή Να είναι σαφές ότι αφορά μόνον αυτούς και ότι δεν μπορεί στο μέλλον να αφορά κάποιους θα άλλους Να επεκταθεί σε άλλες πολιτικές ιδεολογίες που χώρουν μάλιστα της αριστεράς ναι, διότι η αριστερά δεν, ναι, δεν εγκληματή ω γνωστόν. Παρεμβαίνει. Τα έχουμε πει αυτά ε, πολλάκι με δύο λάμδα και για το Ρουβίκονα, διότι όπω έλεγε και ο Μπαλαούρας για τη 17 Νοέμβρη, έχει ένα ιδεώδε υπέρ του ανθρώπου. Κα, καταλάβατε. Μπορεί, μπορεί κάποιο να, να εγκληματίσει σύμφωνα με αυτό το ιδεώδε, να συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, να δολοφονήσει, αλλά παιδιά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα, όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Υπάρχει κουμουνισμό και καταδίκε που εξομοιώνουν το φασισμό με τον κομμουνισμό, για παράδειγμα. Το περίεργο δεν είναι αυτό. Το περίεργο πραγματικά είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα βλέπουν αυτά τα δύο διαφορετικά. Σε όλη την Ευρώπη έχουν καταστήσει σαφέ ότι ο κομμουνισμό είναι ένα φασιστικό σχήμα. Και εμεί εδώ στην Ελλάδα είμαστε... λα, λα, λα Τι ωραίο κομμουνισμό! Ο κομμουνισμό είναι κουλ cool. Δεν είναι Αχ, δεν είναι cool. Πόσα εκατομμύρια νικροί είχε και ο κομμουνισμός. Ε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που είμαστε OK με αυτό το καθεστώ στην Ελλάδα. Πάνε έξω στη, στην Ευρώπη και πέει σε κάποιον ότι ο κομμουνισμός είναι cool. Να, να, και, και πείτε μου, θα σα απαντήσει. Μα τρελαίνομαι. Και έχω να προτείνω, για να μην λέω ότι δεν προτείνουμε και νομικά, μία διάταξη, μια πρόταση διάταξη για το πώ μπορεί να, να, γίνει αυτή η τροπολογία που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, η οποία νομίζω τα λύνει όλα και είναι και τέλα και είναι και αγαμάτη και την έχουν προτείνει πολύ νομική. Να λέει λοιπόν ότι ο Άριο Πάγο ελέγχει αυτά που σα είπα που ελέγχει το καταστατικό και να ελέγξει αν ο πρόεδρο ή ο γενικό Γραμματέ ή τα μέλη τη δικού επιτροπή, ο νόμιμο εκπρόσωπο και οι υποψήφοι βουλευτέ του κόμματο να μπορεί να ελέγχει ο του Αριού Πάγου να μην έχουν καταδικαστεί για εσχάτη προδοσία ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Και νομίζω ότι αυτό τα λύνει όλα, παιδιά. Ομα, καλά, δεν το είπαμε. Πολύ καλά. Πριν μπω στο, στο, αγαπημένο σας κομμάτι, που όλοι ακούτε αυτό το podcast για τις πουτσες. <χει> λοιπόν, θυμάμαι, θέλω, θυμάμαι. Είχα μια συζήτηση και θέλω να το κάνω αυτό λίγο στα statement. Γιατί εδώ πάρω για statements. Θέλω πραγματικά, παιδιά, αν βρεθείτε ποτέ, μπορεί τώρα κάποιοι να τελειώνετε τι σπουδέ σα, κάποιοι να έχετε θέματα με του γονεί σα, whatever, μα μαμά μα, μα μου. Αν κάποιο γυρίσει και σα πει ότι οι γονεί μα μα στηρίζουν, οκ. Okay. Ειδικά όταν σπουδάζουμε, κάνουμε πράγματα, μα δίνουν χρήματα, μα πληρώνουν τα σπίτια. Όταν είμαστε φοιτητέ, μπορεί να μην έχουμε έξτρα εισόδημα. Μην αφήσετε ποτέ κανένα γονέα, σε γονέα ή γκόμενο που σα δίνει λεφτά, whatever, να σα πει ότι αυτά που πέτυχες, τα χρωστάς σε μένα. Ότι εγώ σε σπούδασα. Αυτό το εγώ σε σπούδασα, δεν μπορώ. Αυτό το εγώ σε σπούδασα. Διότι, το να σου δώσουν οι γονείς σου χρήματα για να σπουδάσεις, καταρχάς πέραν το ότι είναι... Το γονε... Και νομικά σε στηρίζουν, ε... οικονομικά. Δεν είμαστε εδώ πέρα... Είναι και το νομικό σύστημα που σου λέει ότι έχει διατροφή και για το παιδί και μετά τα 18. Αλλά... Δεν ήταν οι γονεί σα, και αυτό να το ξέρετε, δεν ήταν οι γονεί σα που δώσαν τα μαθήματα. Δεν ήταν αυτοί που πηγαίνουν στι παρακολουθήσει. Δεν ήταν αυτοί που γαμήθηκαν ξενυχτά για να διαβάζουν. Που στερήθηκαν πράγματα. Που. You name it. Βάλετε το τι θέλετε. Μπορεί οι γονεί σα να σα δίνανε χρήματα για να πάτε να σπουδάσετε, να πληρώνετε το ενίκιο του λογαριασμού και όλα αυτά. Αλλά εσεί ήσασταν αυτοί που καθόσασταν στα έδρανα και εσεί δίνατε τι εξετάσει. Μπορεί, τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση με το τι πετύχατε εσεί και να μην το έχετε ποτέ αυτό στο μυαλό σα. Σα το λέω γιατί εγώ το είχα για πάρα πολλά χρόνια. Έκανα να το βγάλω. Δεν χρωστάτε σε κανέναν, ούτε στου γονεί σα που σα δίνουν λεφτά, αυτό που καταφέρετε εσεί με τον κόπο σα και την πνευματική σα εργασία να πετύχετε. drop Mike. Και αυτό ήταν το TED Talk μου. <laughs> Πάμε τώρα και στα πιο ανάλαφρα. <laughs> Α, μου έστειλε μια κοπέλα να μου πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ που το podcast σου είναι σαν Λέω, τι εννοεί! Λέει, ενά στην αρχή έχει κάτι αλαφρό, α, αλαφρό, κάτι ελαφρύ, μετά κάτι βαρύ και μετά ξανά ελαφρύ. Λέει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Α, Γιάννη, Γιάννη, να ενημερώσω ξανά ότι τα μπρελοκάκια βγήκανε, τα ζαμέκωρο πει Και τώρα καλά που Δημητρακόπουλος Ράντου, δεν ξέρω αν είδατε, τουρτουρκουβερτουρ <laughs> Θα κάνουμε και καινούρια μπρελοκάκια Δημητριάδης Τα έχω στο, σε σελβεδίκτη σε στο προφίλ μου στο Instagram πρώτο, πρώτο πρώτο γράφει μπρελοκάκια, πατάτε εκεί πέρα και έχει ένα link και μπορείτε να τα παραγγείλετε Λοιπόν, και πάμε τώρα, ανδρικό εγκέφαλο, ανδρικό κέφαλο Λοιπόν, είναι φρεαντρικό φρία, εγκέφαλο που είχα πάλι μια συζήτηση, παιδιά, και θέλω, θέλω, θέλω να μοιραστώ μαζί σα τον προβληματισμό μου. Όχι, θέλω, θέλω να προτρέψω του άντρε εκεί έξω, γιατί οι άντρε είναι βρωμιάριδε. <laughs> γιατί έχουμε πει σε άλλα podcast ότι οι άντρε δεν πλέουν τα χέρια του όταν πηγαίνουν. Γενικότερα, λίγο το, 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 παρακάμπτουν αυτό. Δεν είναι σαν προαιρετικό step. Και ήμασταν και με την παρέα μου στην Έδεσα και βγαίνει ένα από, την τουαλίτα, ξέρω που είμαι σαν μαγαζί. Το ρωτάει, ρωτάει φίλη μου, έπλεσε τα χέρια σου. Έπλες, ναι. Λέει, γλύψτε. Άψογο. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι, παρατηρούσαμε με μια κόριτσα παρέα που ότι εσείς οι άντρε παραλείπετε να πλύνετε τα χέρια σας πριν κάνετε σεξ. Και θα σα πω πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε όλοι τα χεράκια μα πριν κάνουμε σεξ. Διότι, ε, γυναίκε. Έχουμε έναν κόλπο. Που ο κόλπο είναι ανοιχτή δίωδο για μικρόβια. Είναι μία τρύπα, αν το καλοσκεφτεί. Με, με τυχώματα. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι μία ανοιχτή δίωδο. Γι' αυτό οι γυναίκε, ειδικά αυτέ που είναι επιρρεπεί, τι λοιμώξει, που λίγο να. Να, 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 πώς λέγεται, να απορριθμιστεί το pH του, του κόλπου του. Κατευθείαν πολλαπλασιάζονται και και οι και παθαίνουν μικητιάσει και κολπίτιδε. Αυτέ οι γυναίκε που είναι ευαισθησία. Πρέπει τα πάντα να είναι καθαρά και παστρικά. Και εσείς ε, στον σα, κυριολεκτικά, γιατί ο πούτσο σα δεν έχει τρύπα. Όπου το παίο σα, σε πα περιπτώσει, έχει μια, μια ουρήθρα. Δεν έχει αυτό το πράγμα που εμά πηγαίνει μέσα, ολόκληρο και πέρα, χάνεσαι Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να θυμάστε και πιστέψτε με, τα κορίτσια ντρε, ντρέπονται να το ζητήσουν, γιατί πα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, είστε. Μάμα μου, χα, χαμουρεύεστε, φυγέστε, παθιασμένα. Δεν είναι πολύ ξενερού να πει του άλλου. Ε, <laughs> μου μπορεί να πλύνει λίγο τα το... χέρια. το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Είναι πολύ cringe. Χαλάει όλο το... Όλο το... Κατάλαβες, ρε παιδί μου, όλη την ατμόσφαιρα. Είναι ξενερουά, αλλά, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποφεύγονται λοιμώξεις. Πόνοι, ερυθρότητε, φαγούρε από την κοπέλα. Δηλαδή, αν εσεί οι άντρε από μόνοι σα πηγαίνετε στο σπίτι τη κοπέλα, στο δικό σα σπίτι, και πριν αρχίσετε το μπαλαμούτι, πλένουμε τα χεράκια, σαπουνάκι και είστε κύριοι. Και δεν χρειάζεται η κοπέλα να σα το ζητήσει, εσεί προνοείτε. Δίκιο δεν έχω, κορίτσια που ακούτε αυτό το podcast, να μου στείλετε μία μοβ καρδιά. Αν συμφωνείτε, αν συμφωνείτε ότι. Και έχετε βαρεθεί με αυτήν την κατάσταση και θέλετε να πλένουν όλα τα χέρια του, γιατί ε, μολυ, μολυνόμαστε, μολυνόμεθα και μία μαύρη καρδιά, ας στον μπούτσο σας γιατί είστε ζώα. <laughs> Ποιο θα στείλει μαύρη καρδιά, ρε φίλε. Όχι, να, να στείλετε μια μαύρη καρδιά, όχι αν ε, είστε ζώα. Αν ε, το ξεχνάτε, το ξεχνάτε. Ε, οι άντρε, αν το ξεχνάτε, οι γυναίκε δεν το ξεχνάμε. Οι γυναίκε το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Είναι το ίδιο πράγμα το προφυλακτικό, κατάλαβε. Δηλαδή, είναι για τον άλλο που μπορεί να βάλει λίγο σε παραγωγή το σκουφάκι σου. Να του μάθει με στενεύει, Ναι, αλλά μπαίνει μέχρι και σε μελιτζάνα. Ναι, αλλά κατάλαβα. είναι μια άλλη τέτοια. Κάπου εδώ τελείωσα. Κάπου εδώ τελείωσα. Το podcast βγαίνει κάθε Τρίτη στι 5 και θέλω πολλά πολλάστερα, πολλάστερα και να βάζετε. Γιατί εδώ, ω γνωστόν, λάμπουμε. Λάμπουμε. <laughs> και αυτά. Φίλε και φίλοι, φυλάκια πολλά. Μου μου.